Τελικά από όλα αυτά τα χρόνια που παίζετε στη Λάρισα και από όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα που έχετε κάνει στο ποδόσφαιρο, κύριε Βαλάωρα, έχετε γίνει εκατομμυρίουχος ή όχι? Εκατομμυρίουχος μπορεί να μην έχω γίνει, αλλά έχω κερδίσει αρκετά χρήματα που μπορώ να ζήσω με την οικογένειά μου άνετα. Καταλαβαίνετε ότι σας κάνω την ερώτηση, διότι άλλοι παίκτες μικρότερης αξίας από εσάς έχουν πράγματι γίνει εκατομμυριούχοι, απλά δεν παίρνουν στη Λάρισα σήμερα. Αυτό το ερώτημα το ίδιο κάνω και σε εσάς. Ναι, πιστεύω ότι εκατομμυριούχοι δεν γίναμε και προσωπικά εγώ, αλλά με έχει εξασφαλίσει μια άνεση οικονομική Λάρισα που παίζω για να συντηρούμε άνετα εγώ και η οικογένειά μου. Από ό,τι θυμάμαι, είχατε σωθεί και από ένα τραγικό δυστύχημα που σκοτωθήκαν κάποιοι συναδελφοί σας. Ναι. Τι ήταν εκείνο που νιώσατε τότε και πόσο αυτό σας επηρέασε στην καριέρα σας? Για μένα ήταν και τα δύο τα παιδιά, και ο Τάκης ο Κουκουλίτσος και ο Τάκης ο Μουσιάρης. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, όχι μόνο σαν συνάδελφοι, αλλά και σαν φίλοι. Και ακόμα μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να τους ξεχάσω και θα ήθελα όχι μόνο σε αυτά τα παιδιά φέτος να χαρίσουμε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά και σε όσους έχασαν τη ζωή τους για τη Λάρισα. Τι εκπροσωπεί για την πόλη της Λάρισας αυτή η ομάδα? Θα μπορούσα να πω ότι είναι η έκφραση της λεβεντιάς του Θεσσαλικού χώρου. Είναι μια κοινή συνισταμένη προσπάθεια η οποία εκφράζει χαρακτηριστικά το Θεσσαλικό χώρο. Ένα χώρο ο οποίος πάρα πολλά έχει προσφέρει στην Ελλάδα και πάρα πολλά περιμένει από την Ελλάδα. Αυτή η ομάδα, η οποία συγκροτείται και στελεχώνεται πάντοτε είτε από ποδοσφαιριστές της Λάρισας είτε από ποδοσφαιριστές το πολύ του Θεσσαλικού χώρου, έχει προέλθει από τη συνένωση μιας ενός αθροίσματος ομάδων οι οποίες κατάφεραν να ενοποιήσουν τη θέληση του λαού της Θεσσαλίας να βγει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο της χώρας. Αυτό ακριβώς έχει ενώσει τους κατοίκους και μην ξεχνάμε ότι για την επαρχία το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο. Γι' αυτό ακριβώς έχει και πάντοτε τα φαινόμενα και τις επιρροές. Εάν αυτό το φαινόμενο, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ο πρεσβευτής του, προσβευτής της επαρχίας στην υπόλοιπη Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, έχει τους κλειδονισμούς οι οποίοι έγιναν και την περασμένη εβδομάδα. Η Λάρισα έχει όμως έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα και του λαού στη Θεσσαλία. Είναι ομάδα καθαρή. Ομάδα η οποία ποτέ δεν απασχόλησε ούτε την αθλητική δικαιοσύνη, δεν απασχόλησε τις στήλες των εφημερίδων για λόγους άλλους που ίσως κάποιοι άλλοι τις έχουν απασχολήσει. Τις απασχόλησε μόνο για ένα λόγο. Για την ποιότητα του ποδοσφαίρου που έπαιζε και παίζει, για τη στελέχωση την οποία έχει, το υλικό δηλαδή το ποδοσφαιρικό, και για τις φιλοδοξίες, τις ευγενείς φιλοδοξίες, τις οποίες κουβαλάει στην πλάτη της από όλο το λαό της Θεσσαλίας. Αγαπώ την αλήθεια. Και επειδή είμαι εργάτης και ταπεινός εργάτης της αληθείας και του Ευαγγελίου, δεν μπορούμε παρά να μην συντάσσομαι με την αλήθεια. Γιατί το γεγονός που συνέβη στη Λάρισα, προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια καταφανής αδικία. Να μην πω τίποτε βαρύθρο. Είναι μια αδικία. Η Λάρισα αξίζει να την αγαπάει κανείς. Γιατί αποτελείται από φυτώρια καλά, πάστα καλή, ποιότητα καλή. Δελεαστικές προτάσεις έγιναν στα παιδιά μας, τις απέρριψαν, παρότι είναι φτωχά παιδιά, και φόρεσαν τη φανέλα, λάβαρο, και θέλουν να το τιμήσουν. Και να αγαπούν τη Λάρισα όσο αγαπάνε τη μάνα τους και το σπίτι τους. Αυτό θα λέγει κανένας πως είναι μια γενική εκτίμηση που την ακούμε εδώ στην πόλη της Λάρισας και στον κάμπο γενικότερα, τα αγνά παιδιά της Λάρισας, οι γενείς δυνάμεις. Έχετε άμεση εμπειρία για αυτά που λέτε? Γνωρίσατε τα παιδιά αυτά από κοντά? Έχετε μια γνώμη, ξέρετε τους παίκτες πρόσωπο με πρόσωπο? Ασφαλώς τους ξέρω όλους και με το μικρό τους όνομα ακόμα, γιατί έχουμε και καφέ πια στο γραφείο. Με έρχονται τακτικά, με βλέπουν. Πάω στο γήπεδο, τους κάνω τους αγιασμούς. Τους έχω δώσει φυλακτά από τα γεγονότα που είναι λειτουργημένα από τον Πανάγιο Τάφο και τα πήραν με δίψα τα παιδιά και τα φυλάνε σαν κόρη οφθαλμού. Έχω πολλές σχέσεις και δεσμούς με τα παιδιά. Στο γήπεδο πάω, βέβαια, όχι πάντα για την υποχρέωση μου. Είμαι φιλάθλος. Πάω 4-5 φορές στα μεγάλα παιχνίδια που το θέλουν και τα παιδιά το ζητούν. Αν δεν πάω, μου παραπονούνται. Αυτό είναι ένα άλλο πρόσωπο της Εκκλησίας που, τουλάχιστον για να είμαστε ειλικρινείς, Αγίες, στην Ελλάδα δεν το είχαμε γνωρίσει. Είχαμε γνωρίσει ένα πρόσωπο πιο συντηρητικό, πιο, θα έλεγε κανένας, ας το πούμε, δογματικό, που δεν είχε τέτοια ανοίγματα. Από νωρίς σκέπτεστε έτσι ή διαμορφωθήκατε με την πάροδο του καιρού? Κοιτάξτε, η Εκκλησία ποτέ δεν είναι κλειστή.
πάντα πρέπει να ανοιχθεί. Τώρα βέβαια άνθρωποι είμαστε με λατώματα, αδυναμίες και εμείς, τις διοτροπίες μας και λοιπά, ηλικία πολλών ανθρώπων. Πάντως η νέα γενιά των αρχιερέων είναι, μπορώ να πω, σε όλους τους τομείς και φίλαθλοι και σε όλους τους τομείς μέσα. Πρέπει η Εκκλησία να αγκαλιάζει το λαό της, τα παιδιά της. Κύριε Λεβέντη, είστε ο Γενικός Αρχηγός της Λάρισας. Ο στόχος μας ήταν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ομάδα σας, μεσολάβησαν τα γεγονότα. Αλλά ας παραμείνουμε στον αρχικό μας στόχο. Πώς μπόρεσε η Λάρισα και έφτασε σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα, δηλαδή πρώτη στο πρωτάθλημα και βασική διεκδικητρία του πρωταθλήματος? Ναι. Ο στόχος τον οποίο ξεκινήσαμε στην φετινή χρονιά και ήταν να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα δεν είναι μόνο απόρρια δουλειάς ενός χρόνου, είναι αρκετών χρόνων, μπορώ να πω, από ότι δημιουργήθηκε η ομάδα σαν ΠΑΕ. Είναι πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, των παικτών, των φιλάθλων και όλων των φορέων της Λάρισας, για να πετύχουμε τη θέση την οποία βρισκόμαστε σήμερα, την οποία όλη η Ελλάδα καμαρώνει για το στολίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κύριε Τσιά, δεν έχει περάσει μία ώρα από τη στιγμή που μάθαμε από την Αθήνα ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τη Λάρισα, η ομάδα δεν πρόκειται να τιμωρηθεί και θα προχωρήσει πλέον ακάθεκτη για την κατάκριση του τίτλου. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια αυτή τη στιγμή. Ναι, πραγματικά όλοι εδώ στη Λάρισα είμαστε πολύ συγκινημένοι από αυτή την απόφαση, την οποία τη θεωρούμε πάρα πολύ σωστή, όχι μόνο για μας, αλλά νομίζω με αυτή την απόφαση δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα γενικά στο ποδόσφαιρο, στις ομάδες και γενικά στον αθλητισμό. Ό,τι αφορά τη Λάρισα, μετά από αυτή τη δικαίωση, μπορώ να πω, υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε όλες αυτές τις μέρες, οι υποχρεώσεις μας έχουν ανέβει περισσότερο και θα πρέπει τα επόμενα 6 παιχνίδια να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το οποίο κερδίσαμε σήμερα, να μην χαθεί τις υπόλοιπες ημέρες. Θα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς ώστε την έκτη αγωνιστική να έχουν γίνει οι οριστικές, οι τελειωτικές χαρές για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν από λίγο, και χθες και προχθές, αρκετοί από τους παίκτες σας ήρθαν με αγωνία και μας είπανε: για ρωτήστε τον προπονητή μας, πράγματι θα φύγει, θα πάει στον Ολυμπιακό, όπως ακούγεται? Τι συμβαίνει λοιπόν με τον κύριο Κοσκοτά, για πέστε μας. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα παρό αυτό, ότι είναι γνωστό για όλο το κοινωνία. Πρώτο, ότι εγώ, όπως διάβασα στη εφημερίδα, κύριος Κοσκοτάς έμεσα στη εφημερίδα είπε ότι όνομα δικό μου είναι ένα όνομα που είναι υποψήφιος για στο μέλλον προπονητής του, όπως και ήταν συναδέλφος μου και πολύ γνωστός προπονητής, πολύ καλός, Αντώνη Ιωριάλης, με Νότι Ιωριάλη. Και ίσως αυτό δημιούργησε ένα κλίμα που αμέσως κάνει ότι εγώ είμαι προπονητής Ολυμπιακός. Θέλω να πω άλλη φορά, πιστεύω ότι αρκετές φορές μίλουσα για αυτό το θέμα. Συζήτηση δικό μας είναι αληθινό, ειλικρινό, μεταξύ Δίκηση και εμένα. Συμφωνήσαμε ορισμένα θέματα. Εννοείται συζήτηση με τη Λάρισα. Με Λάρισα, οπωσδήποτε. Ναι. Και ίσως και άλλο, στο Δεκέμβριο, όπως έμαθα μετά, ήταν προτάσεις μπροστά όνομα μου επίσημο για το Δίκηση Λάρισα. Και οπωσδήποτε εγώ ήξεραν Δίκηση ότι χωρίς να ρωτήσουν εμένα μέσα, ότι άμεσα, ότι εγώ μέσα στο σεζόν δεν αλλάζω ομάδα. Και έτσι εμείς έχουμε συζήτηση λίγο πιο αργά. Θα δούμε. Τώρα άκουσα από κύριο Τσιάρας ότι θέλουμε να συζητάμε πιο νωρίς. Λέμε Δίκηση. Κάτι αποφάσισε με χαρά να συζητάμε οπωσδήποτε, και πρώτο λόγο πάλι έχει η Λάρισα. Αν κατάρτι επίσημο συζήτηση από επίσημο προτάσεις από άλλη ομάδα, άλλο σωματείο, αμέσως νιώτω υποχρεωμένος να πω του Δίκηση ότι υπάρχει άλλη πρόταση. Και μιλάω για παράδειγμα με αυτούς τους ανθρώπους. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν λιγάκι τα πράγματα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε μια
πρόταση ή βολιδοσκόπησε τα πράγματα στην διοίκηση της Λάρισας, εάν θα μπορούσε να σας αφήσει η διοίκηση της Λάρισας να πάτε στον Ολυμπιακό, η απάντηση ήταν αρνητική. Εσείς βάσει του συμβολέου σας έπρεπε να αρχίσετε να κουβεντιάζετε με τη Λάρισα στο τέλος της σεζόν για ένα νέο συμβολέου. Πολλοί λένε ότι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος εδώ στη Λάρισα θα υπάρξει ένα πάρα πολύ γερό πριν για εσάς. Θα γίνεται δηλαδή πάμπλουτος. Πόσο αλήθεια έχει αυτό το γεγονός? Εγώ πιστεύω ότι ρωτήστε αρμόδιος. Δεν πιστεύω ότι πριν δεκό μου είναι τόσο μεγάλο. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο είναι. Όχι ότι φεύγω από εδώ, πραγματικά δεν θυμάμαι. Αλλά πιστεύω ότι έχετε ευκαιρία να βρείτε αρμόδιους ανθρώπους από... Εμείς δεν είμαστε φοριακοί, εμείς. ούτε εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Αλλά υπάρχει και νόμιμο πριν. Που ισχύει και πιστεύω υπάρχει άλλος που συζητήσαμε αν περιπτώσεις θα πάρουμε πρωτάθλημα υπάρχει. Αλλά πάλι ευχαρίστω ότι ρωτάτε εμένα όλα τα πράγματα ότι τα πήραμε, είμαι πανπλούτος και όλα αυτά ακόμη παιδιά δεν έχω τίποτα και λέω θέλω να πω ότι ούτε ομάδα ούτε εγώ ας το να αφήσουμε να πάρουμε πρώτα αυτό και μετά πάλι να μιλάμε και βλέπουμε και τι είναι. Δεν τα ξεπνίζουμε μια φορά και τα έχουμε μια χρυσό, θα έχουμε άμμο μέσα στο χέρι μας. Φοβόσαστε μήπως ξυπνήσετε και έχετε άμμο μέσα στα χέρια σας για χρυσό? Βεβαίως, γιατί όχι. Εδώ πέρα είναι διάχυτη η εντύπωση ότι ίσως το μεγαλύτερο μυστικό σας όπλο είναι η γυναίκα σας, η σύζυγός σας, η κυρία Στένια, που την έχουμε γνωρίσει και είναι συμπαθεστάτη. Τι ρόλο παίζει η κυρία Στένια λοιπόν? Σας βλέπω χαμογελάτε ολόκληρος, λέμε το όνομα της κυρίας Στένια και γελάτε. Τι ρόλο παίζει λοιπόν στην επαγγελματική σας πορεία η κυρία Στένια αλλά και στην προσωπική σας ζωή? Ξέρω ότι πάντα reporters, γιατί παρακολουθάω δικό σας πρόγραμμα, είναι πραγματικά είναι εκπληκτική και πάντα τα ξέρετε με πραγματικό φάτσα του καθένας ανθρώπος. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι η γυναίκα μου, είναι partner, είναι η γυναίκα μου, η μητέρα δικό μου παιδί και ίσως και άλλα τα πράγματα που κέρδιζα και έτσι μπορώ να πω ότι είμαι τυχερός. Γιατί κάθε γάμο είναι λαχείο. Και εγώ ήμουν τυχερός ότι βρήκα τέτοιο άνθρωπο στο δρόμο μου. Ναι. Σε λίγο καιρό, από ό,τι ξέρουμε, παίρνετε αυτό, θα είναι και η τελευταία μας ερώτηση. Σε λίγο καιρό, παίρνετε από ό,τι ξέρουμε την ελληνική υπηκότητα, γίνεστε Έλληνας υπήκος. Και βαθιά μέσα σας υπάρχει το όνειρο, το όραμα να γίνετε κάποια στιγμή και προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Τι προοπτικές υπάρχουν για αυτό να το καταφέρετε και τι μπορείτε εσείς να προσφέρετε στο να προχωρήσει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου? Ναι, να απαντήσω για αυτό το θέμα. Πρώτο, πιστεύω και είπα ότι θέσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητής πρέπει να είναι θέσεις για Έλληνες πριν χρόνια. Ευχαριστώ. Αν θα γίνεται αυτό, θα είμαι πολύ περήφανος ότι θα παίρνω υπηκότητα ελληνική. Για πολλές και διαφορετικές λόγες. Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο με τα σοβαρότατα προβλήματα πολύ συχνά ξεχνάμε τα προβλήματα και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο με τα εκατομμύρια των στυλών του προπό θα ήταν περίεργο να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα και έξω από το ποδόσφαιρο, πέρα και έξω από τιμωρίες και λαϊκές εξεγέρσεις, η περίπτωση της ομάδας της Λάρισας που βρίσκεται στην κορυφή και πάει για τίτλο εμπεριέχει ένα στοιχείο ελπίδας. Μια πόλη φτιάχνει μια ομάδα, τη δική της ομάδα, που δεν έχει αλλοδαπούς άσους, που δεν ξοδεύει εκατομμύρια για μεταγραφές, που δημιουργεί δικούς της παίκτες. Και αυτή η ομάδα, η φρέσκια, η ζωντανή, η νεανική, αφήνει πίσω ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κατεστημένο της χώρας.